Επιστρέψαμε εδώ στον καναπέ μας και όπως σας είπα, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Γιατί σήμερα, επιτέλους, μετά από πόσο καιρό, είναι κοντά μας η Ξένια Καλογεροπούλου. Καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε. Καλώς βρεθήκαμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είστε εδώ. Γιατί δεν είχατε ξανάρθει? Πέρσι ήρθα, αλλά από το σπίτι μου. Ναι, όντως. Ναι, κάνει μια συνέντευξη με τη Φανή. Μια εκπομπή για το... Αλλά ήταν από το σπίτι. Γιατί δεν ήρθε εδώ, δεν θυμάμαι πια. Σας είδα και στο θέατρο, ήρθα, το είδα το Humans. Το έμαθα ότι ήρθα. Ναι, ναι. Πάρα πολύ. Είσαστε πάρα πολύ καλοί. Γενικά είναι πάρα πολύ καλή παράσταση αυτή και ο κόσμος φεύγει με πάρα πολλά συναισθήματα. Χαίρομαι πολύ που σας αρέσει. Ναι. Ζω να καταπιώ μια καραμέλα που. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Την κατάπια, εντάξει. Εντάξει είστε. Θέλετε το νεράκι. Έχετε νεράκι. Δεν τελειώνει αυτό με το σανίδι. Θέλετε να είστε εκεί, Βέβαια. Κοιτάξτε, ο καθένας μας θέλει να είναι ενεργός, να κάνει πράγματα όσο μπορεί. Έτσι δεν είναι. Ότι άμα κάθεσαι σπίτι σου και κλαις τη μοίρα σου, ναι. Ειδικά εγώ που δεν βλέπω εδώ και μερικά χρόνια, πέρασα μια περίοδο δύσκολη. Που τα βρίσκα όλα πολύ δύσκολα. Παρόλο που πέρσι έπαιζα. Ναι. Έπαιζα στο Θείο Βάνια, αλλά δεν ήταν το ίδιο. Το φετινό ήταν ένα δώρο για μένα. Γιατί το λέτε? Ήρθε εκεί ο Μαρκουλάκης, τον οποίο ήξερα από παλιά. Ναι. Διότι έπεσε όταν ήταν νεαρός στο θέατρο Πόρτα και μου πρότεινε αυτό το έργο. Εγώ το έργο δεν το ήξερα, αλλά μου είπε ο Κωνσταντίνος τα σχετικά και μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, το γεγονός ότι θα δούλευα με τον Μαρκουλάκη, ότι ο ρόλος ήταν πολύ ενδιαφέρον, ότι η παρέα ήταν εξαιρετική. Και αυτό ήταν ακόμη πιο ωραίο από ό,τι φανταζόμουν. Δηλαδή, δεν φανταζόμουν πόσο ωραίος είναι ο ρόλος και το έργο. Και η παρέα, οι ηθοποίοι όλοι είναι καταπληκτική, η δουλειά με τον Μαρκουλάκη, όλα ήταν τέλεια. Ναι. Και τώρα σε αυτή την ηλικία, προς το τέλος της ζωής μου, έχω μια σεζόν που είναι πανηγυρική για μένα. Ναι. Δηλαδή, το να παίζω ένα τόσο ωραίο ρόλο σε μια τόσο ωραία παράσταση είναι δώρο. Εκτός από αυτό, έτυχε τώρα να βγαίνει και το καινούργιο μου βιβλίο. Το καινούργιο μου βιβλίο που λέγεται «Πριν τα ξεχάσω, μισός αιώνας θέατρο για παιδιά», που το έβγαλε, μου το έβγαλε το Εθνικό Θέατρο. Ο Γιάννης ο Μόσχος είχε την ιδέα, αλλά και εγώ ευχαριστήθηκα, γιατί βέβαια. Τότε έτυχε να πάω στο Βόλο, όπου με κάνανε επίτιμη καθηγήτρια. Στο πανεπιστήμιο και έλεγα έπρεπε κάτι να πω. Τώρα θα έβγαινα στο αμφιθέατρο με την Τίβενο, τι θα τους έλεγα. Και πέρασα μερικές νύχτες να σκέφτομαι τι θα τους πω. Και αυτό ήταν μια αφορμή να σκέφτομαι πράγματα από τα παλιά. Ήταν σαν να υπάρχουν πολλά μικρά φωτάκια μέσα μου και να ανάβει κάθε τόσο ένα και να θυμάμαι τούτο, να θυμάμαι τ' άλλο. Και ήταν τόσο πολύ ζωντανό και συγκινητικό που για κάποιες νύχτες δεν μπόρεσα να κοιμηθώ καθόλου. Και όταν πήγα στο Βόλο, το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και μετά είχαμε και αυτή την ιδέα από τον Γιάννη τον Μόσχο να το κάνουμε και βιβλίο όλα αυτά. Τι ωραία. Και ωραίο τίτλο, «Πριν τα ξεχάσω». Ναι, πραγματικά. Έχει και μια ειλικρίνεια. Από μόνος του ήταν ο τίτλος, δηλαδή ήταν όντως «Πριν τα ξεχάσω». Και θα μπορούσε να έχει κάτι πιο απρόσωπο τα παλιά χρόνια, τα περασμένα. Αλλά έχει κάτι πολύ προσωπικό. Ναι, ήταν πραγματικά. Γιατί είχα μια αγωνία ότι μπορεί να τα ξεχάσω και ήταν όντως επικίνδυνο. Και κάθε φορά που θυμάσαι κάτι είναι μια ωραία έκπληξη. Μέσα στο κεφάλι σου, δηλαδή, μέσα στο μυαλό σου. Ναι, δεν ξέρω. Κατά κάποιο τρόπο είναι έκπληξη. Από χαρά. Απ' την άλλη δεν είναι, γιατί είναι γνωστά πράγματα. Αλλά ναι, ζωντανεύουν ξαφνικά πράγματα που δεν ήξερες ότι τα κουβαλάς στο κεφάλι σου. Ναι. Και αυτό είναι συγκινητικό και ενδιαφέρον. Αυτό είναι το ωραίο και το χαρούμενο. Υπάρχει όμως καμιά φορά όταν ανατρέχουμε στο παρελθόν και δεν τα οριοποιούμε, γιατί οριοποιούμε και πράγματα. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν και στιγμές που είναι πιο στενάχωρες, πιο πικρές. Στιγμές που δεν είχαμε αναμετρηθεί τότε. Αυτές τις έχω γράψει στο βιβλίο. Στο πρώτο σας βιβλίο, ναι. Και στο πρώτο και σε τούτο. Και στο δεύτερο. Δηλαδή έχει πολλές στιγμές δύσκολες. Καλύπτει μια περίοδο 50 ετών που έχουν συμβεί αλλά και άλλα. Ναι. Δεν εξοραίσατε πράγματα. Όχι. Γιατί καμιά φορά και ο χρόνος εξοραίζει. Όχι, γιατί τα ωραία εξοραίζονται μόνα τους. Σωστά. Και τα άσχημα είναι εκεί ως άσχημα και εξακολουθούν και συνεχίζουν. Οι απώλειες, οι δοκιμασίες,
πολλά, πολλές. Και μέσα σε αυτά τα χρόνια υπήρξαν χρονιές δύσκολες και για το θέατρο Πόρτα, όπου αναγκαστήκαμε να κλείσουμε, να ξανανοίξουμε. Με υπέροχους συνεργάτες που τους ανακαλύψαμε, τους αξιοποιήσαμε και μετά κάποιους τους χάναμε. Είναι μια μεγάλη ιστορία. 50 χρόνια δεν είναι αστείο. Τι ξεχνάμε πρώτα. Ξεχνάμε τα ευχάριστα, συγγνώμη. Ξεχνάμε τα ευχάριστα γεγονότα, ξεχνάμε τα στενάχωρα. Πού εξασθενεί η μνήμη μας. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν το έχω σκεφτεί το θέμα αυτό. Καμιά φορά είναι πράγματα που θέλουμε να τα ξεχάσουμε και δεν και τα δεν καταφέρουμε. Αφήνουν, ναι. Είναι άλλα που θέλουμε να τα θυμηθούμε και στενοχωριόμαστε που τα ξεχνάμε. Δηλαδή, δεν είναι τόσο εύκολο αυτό το θέμα της μνήμης, ειδικά όταν είσαι στην ηλικία τη δικιά μου. Η μνήμη είναι κάτι πάρα πολύ παρόν και ζωντανό. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι, επειδή έχω και πολλές ώρες ελεύθερες, μια και δεν βλέπω, ακούω πολλά βιβλία, κάνω διάφορα πράγματα, αλλά έχω και κάποιες ώρες που αναγκαστικά κάθομαι και σκέφτομαι. Και θυμάμαι, τι να σας πω, θυμάμαι πράγματα από την παιδική μου ηλικία, από την πολύ αρχική μου παιδική ηλικία. Ακόμη και ζήσατε και την κατοχή και τον εμφύλιο, τα βέβαια, θυμόσαστε. Βέβαια. Αυτά τα είχα γράψει ναι, στο σημείο πρώτο, και στο ναι, πρώτο ναι. βιβλίο, αλλά ξανάρχονται αναμνήσεις πολύ ζωντανές και πολύ... Λοιπόν, τώρα θυμήθηκα κάτι που δεν έχει καμία σχέση με το θέατρο και όλα αυτά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το θυμήθηκα προχτές και το σκεφτόμουν όλη τη νύχτα. Ήμουνα 14 χρονών και είχα πάει με τη μαμά μου στη Μύκονο για καλοκαίρι. Και όπως όλοι αυτοί που παραθερίζανε στη Μύκονο, πήραμε κι εμείς το καραβάκι για να πάμε στη Δήλο, να δούμε τα αρχαία. Φτάσαμε λοιπόν στη Δήλο, με έναν ήλιο φοβερό να σου βαράει στο κεφάλι. Τα αρχαία είχαν ασπρίσει από τον ήλιο μέχρι που δεν τα βλέπεις πια. Ναι, ναι, ναι. Τίποτα από αυτά δεν ήταν ζωντανό. Το μόνο που ήθελες ήταν να αντέξεις μέσα στον ήλιο και να σου εξηγήσουν τι είναι αυτά που βλέπεις. Εγώ τότε όμως μου κάνει εντύπωση. 14 χρονών λέω στη μαμά δεν είναι, πάει χαμένη αυτή η επίσκεψη εδώ. Εδώ για να καταλάβουμε τι συμβαίνει και να το νιώσουμε πρέπει να μείνουμε τουλάχιστον ένα βράδυ. Κανονικά δεν επιτρεπόταν, ούτε τώρα επιτρέπεται να μένει στην Δήλο. Είναι αρχαιολογικός χώρος. Αλλά πήγαμε εκεί πέρα και είπαμε με τη μαμά μου να μας αφήσουν να κοιμηθούμε. Όταν λοιπόν έδυσε ο ήλιος, βγήκε και μια πανσέλινο σε καταπληκτικό φεγγάρι και φώτιζε τα δρομάτια, τις αυλές. Τι λέτε τώρα. Ε? Τι ωραία ανάμνηση. Είναι απίστευτη ανάμνηση, γιατί ξαφνικά η Δήλο ζωντάνεψε. Ναι. Και περπατούσα εγώ πέρα δόθε. Μόνο σαύρες περπατούσαν και πήγαινα από το ένα σπιτάκι στο άλλο, από τη μια αυλή στην άλλη και ήταν κάτι μαγικό. Πέρα από αυτό όμως, κάποιος μας έδωσε την ιδέα και μείναμε το βράδυ να κοιμηθούμε εκεί. Ναι. Και πού? Ήτανε, δώσανε κάποιο δωμάτιο και κοιμηθήκαμε. Αλλά εκεί υπάρχει ο λόφος που δεν ξέρω πώς το λένε, όπου υποτίθεται ότι η Λιτό γέννησε τον Απόλλωνα και την Άρτεμη. Και μας έδωσε κάποιος την ιδέα και πήγαμε εκεί πριν ξημερώσει. Πήγαμε λοιπόν στο σκοτάδι, σε αυτό το λόφο, και μετά από λίγο συνέβη το εξής καταπληκτικό. Απ' τη μια μεριά έδιε η Πανσέλινος και κατρεφτιζόταν στη θάλασσα που ήταν λάδι και από εδώ και από εκεί. Δηλαδή κατρεφτιζόταν μία Πανσέλινος και άλλη μία από τον ουρανό και μία στη θάλασσα και από την άλλη μεριά έδιε ο ήλιος που ήταν και αυτός κατακόκκινος, στρογγυλός. Ανέπειλε, ναι. Και κατρεφτιζόταν. Δηλαδή είχαμε 4 στρογγυλά κόκκινα πράγματα, ναι. Απίστευτα. Αυτό δεν ξεχνιέται. Αυτό φανταστείτε, θυμόσαστε αυτή την εικόνα 70 χρόνια ναι, μετά. Και το λες και δεν μπορεί κανείς, άμα όχι, δεν το δει, ναι, να το φανταστεί. Ναι, ναι. Αλλά το θυμήθηκα ξαφνικά και θυμήθηκα και μου έκανε πολύ εντύπωση που 14 χρονών είχα αυτή την ιδέα. Όχι, εσείς 14 ετών την είχατε την και ιδέα. Και η μητέρα η σας όμως, που την πραγματοποίησε. Ναι, είπε, η μάνα ναι, μου έλα ήταν να το κάνουμε. Πρόθυμη αμέσως. Ήταν καλλιτέχνης και η μαμά ναι, σας, ήταν ναι, ζωγράφος. Και μοιραζόμασταν πολλά τέτοια πράγματα. Η σχέση σας πώς ήταν με τη μαμά σας. Κοιτάξτε, η επειδή μαμά μου... χώρισαν οι γονείς σας και μείνατε μαζί. Χώρισαν οι γονείς μου και όπως γίνεται συνήθως, με κάποιο γονιό και βρίσκεσαι πιο ναι. κοντά, δηλαδή ναι. με τη μαμά μου, για την οποία ήμουν να το πάνε εγώ.
και ταιριάζαμε πολύ, γιατί ταξιδεύαμε μαζί, γυρίσαμε όλη την Ευρώπη, πηγαίναμε μαζί σε εκθέσεις, σε μουσεία, μοιραζόμασταν βιβλία, γιατί εγώ διάβαζα πάρα πολλά βιβλία. Γιατί είχα μάθει να διαβάζω γαλλικά πριν πάω στο σχολείο. Μου τα είχε μάθει η μαμά μου, δηλαδή είχα μια δασκάλα που μου μάθαινε γαλλικά και μίλαγα γαλλικά. Και τότε είχα νονό τον κύριο Κάουφμαν που είχε το βιβλιοπωλείο Κάουφμαν. Που ήταν το μεγαλύτερο βιβλιοπωλείο στην Αθήνα, βέβαια. Και γαλλικό βασικά. Οπότε ο νονός μου, ο Κάουφμαν, μου έλεγε: πάρε ό,τι θες από εδώ. Και πήγαινα εκεί και έπαιρνα ένα σωρό βιβλία. Και σε ηλικία πάλι μικρή, δηλαδή όχι 14, σε ηλικία 9 χρόνων, ας πούμε, είχα διαβάσει τα κέρατά μου. Είχα διαβάσει βιβλία και παιδικά και μεγαλίστηκα, τους συγγραφείς τους βασικούς του 19ου αιώνα. Διάβασα δηλαδή Φλομπέρ, Μπαλζάκ, τέτοια βιβλία. Δεν καταλάβει, είναι 9 χρόνια από αυτά. Εντάξει, αλλά... Κάτι σου μένει. Ναι, ναι, σου δημιουργείται. Δεν θα πει τίποτα. Η Μαντάμ Μποβαρή ήταν το αγαπημένο βιβλίο. Το ήξερα απ' έξω. Και ήμουν βυθισμένη στα βιβλία. Έζουσα μέσα στα βιβλία. Και αυτό τώρα οφείλεται στο τι είχαν ονόμη τον Κάουφμαν. Ναι, εντάξει, ήσασταν τυχεροί. Και στη δική σας ιδιοσυγκρασία. Και με τη μαμά σας ζήσατε και στο Λονδίνο μαζί. Ήρθε μαζί σας ναι, να σπουδάσετε. Όταν πήγα να σπουδάσω, ήρθε και η μαμά μαζί. Ναι. Ναι. Σπούδασε και εκείνη. Μάλιστα, εγώ τότε έπαιζα σε ένα θίασο γαλλικό. Έκανα τη Γαλλίδα ηθοποιό. Δεν ήταν τίποτα από αυτό ο θίασος, αλλά εγώ ήμουν εντυπωσιασμένη γιατί έπαιζα πρώτους ρόλους σε ένα γαλλικό θίασο. Ναι, συγγνώμη, τι εννοείτε, κάνατε τη Γαλλίδα ηθοποιό. Στα γαλλικά ήταν, όχι. Ναι, ήταν στα γαλλικά. Παίζανε Μολιέρο και τέτοια. Και μου δώσανε και ένα γαλλικό όνομα, γιατί οι άλλοι ηθοποιοί ήταν Γάλλοι, να κάνω ότι είμαι Γαλλίδα. Ναι. Και γυρίσαμε όλη την Αγγλία, 100 πόλεις. Ναι. Σε 100 πόλεις παίξαμε. Τότε λοιπόν η μαμά μου σπούδαζε. Σπούδαζε πώς να κάνει υφάσματα με ζωγραφική σε ύφασμα. Mm. Κάτι πολύ ειδικά πράγματα που έκανε. Και εσύ έκανε στη σχολή. Θέλω λοιπόν, δώσε μου τα λεφτά να στείλω τα δίδακτα της μαμάς μου. Και νομίζανε ότι το λέω αστεία. Αλλά ήταν αλήθεια. Άρα ότι... Ναι, που πληρώνανε τα δίδακτα. Ναι, ναι, άρα ναι. Δεν ζήσατε φοιτητικά χρόνια μόνοι σας. Όχι. Και μου λείψε αυτή. Ναι. Αυτό. Πολύ λυπάμαι. Καλά ήταν. Έχω τη μαμά μου στο σπίτι. Αλίμονο. Μου μαγείρευε, με φρόντιζε. Αλλά ήταν και κακό γιατί μια που ήταν έτσι στο σπίτι σου. Ζούσε σε ένα μεγάλο μέρος στο σπίτι σου, σαν να είσαι στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Όταν είσαι πολλές ώρες μόνος σου και προσπαθείς να θυμηθείς ιστορίες, κάπου μπερδεύεσαι κιόλας. Δηλαδή, μπαίνεις και σε ένα κόσμο άλλο, γυρνάς λίγο στο παρελθόν και το ζεις. Βέβαια, γυρνάς στο παρελθόν και το ζεις. Δεν μπερδεύεσαι και πολύ, νομίζω. Ξεχωρίζουν όλα αυτά. Όταν, σας λέω, εγώ τώρα μες στο σκοτάδι μου, περνάω πάρα πολλές ώρες να θυμάμαι. Και βέβαια ξεπροβάλλουν και πράγματα. Που τα έχεις ξεχάσει και ξαφνικά τα θυμάσαι. Χωρίς αφορμές, έτσι μόνα τους έρχονται. Ναι, νομίζω ναι. 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 Από μόνα τους. Άμα αρχίζει και θυμάσαι, θυμάσαι. Ναι, κάπως οδηγεί η σκέψη, ένα τοπίο, ναι, ένα όνομα, μια τέτοια. Γι' αυτό δεν μπορεί να τύχει, αλλά... όπως λέω αυτό με τη Δήλο, ναι. Που είναι κάτι που το θυμάμαι χρόνια. Αλλά έτυχε τώρα για μια στιγμή, για μια νύχτα, να μου έρθει τόσο ζωντανό που να το ξαναζώ επί, ναι, ναι. Επί 24ωρου. Λοιπόν, σκεφτόμουν να. Όταν θυμόμαστε ή όταν καταγράφουμε, τέλος πάντων, όταν αναπολούμε, σκεφτόμαστε τι επίδραση είχαν οι άλλοι άνθρωποι πάνω μας. Ναι. Αυτό που δεν γνωρίζουμε, και ένας άνθρωπος, ούτε κι εσείς καν το γνωρίζετε, είναι τι επίδραση έχετε εσείς στους άλλους ανθρώπους. Για παράδειγμα, είχε έρθει εδώ η Θέμης Μπαζάκα και είχε πει «Την Ξένια Καλογεροπούλου την έχουμε ερωτευτεί». Ήρθε εδώ ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, και είπε ότι ένας λόγος που διάλεξε αυτή την παράσταση να παίξει είναι γιατί μέσα από το δικό σας ρόλο ξαναζεί τη σχέση του με τη μαμά του. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, πώς μια δικιά σας επιλογή ή παρουσία σας και μόνο μπορεί να επηρεάζει τις ζωές των άλλων ανθρώπων χωρίς να το κάνετε. Μοιραζόμαστε μια μεγάλη συγκίνηση με αυτό, ναι, το έργο και με το συγκεκριμένο ρόλο που είναι μια γυναίκα που αυτή δεν θυμάται καημένη, ναι, τίποτα, αλλά ζει σε έναν κόσμο δικό της. Και πού και πού ξεπροβαίνει λιγάκι και δένεται με τους τωρινούς, με τους απογόνους της. Αλλά ναι, δεθήκαμε πάρα πολύ μέσα από αυτό το έργο. Εγώ πρέπει να πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, γιατί όλοι οι ηθοποιοί, είμαστε 6 ηθοποιοί και κυρίως η Θέμης, με φροντίζουν πάρα πολύ. Με έχουν εκεί πέρα σαν να είμαι το παιδάκι τους. Εγώ είμαι η γιαγιά, η Θέμης μπορούσε να είναι η κόρη μου.
τόσα χρόνια την περνάω, αλλά με φροντίζει σαν να είμαι παιδάκι. Έρχεται, ας πούμε, την ώρα που φτάνω εγώ στο θέατρο, έρχεται και με ντύνει, γιατί εμένα με κουράζει λίγο να σκύβω και να βάζω παπούτσια, να τα βγάζω, να τραβάω τα παντελόνια. Με ντύνει και με δίνει η Ζέμπης, οι αμπηγές μου που λέω. Ναι. Με βοηθάνε και σε άλλα πράγματα. Ναι, αλλά το κάνει με αγάπη, αυτό μας εξηγούσε εδώ. Με φροντίδα, όχι με αγάπη. Ναι, συγκινητικά το κάνει και είναι, αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή αυτή την αγάπη δίπλα μου και την φροντίδα, ούτε στο όνειρό μου. Στην προέκταση αυτό που λέει η Νάνση, στην επίδραση των άλλων, θα πω λοιπόν ότι μπορεί να μην ήρθατε σε αυτό το καναπέ. Έχουν έρθει όμως πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο, αν όχι οφείλουν την καριέρα τους, τουλάχιστον το ξεκίνημά τους σε εσάς. Υπήρξατε γενναιόδοροι σε αυτό. Και κάπως σαν ανιχνευτής ταλέντων. Ανιχνεύατε εύκολα ένα ταλέντο. Ναι. Η Βιτάλη μας είπε την ιστορία που τη βάλατε με το ζόρι στο ταξί για να την ακούσει ένας. Βεβαίως. Τη στείλατε. Τη είχαν κάνει πρόταση από μια μπουάτ. Να πάω, να μην πάω, δεν θα πάω. Όχι, θα πας. Τη βρήκα ταξί και την πάλατε. Ναι. Κοιτάξτε, και πολλοί άνθρωποι. Ήθελα να βρίσκω νέους ηθοποιούς ταλαντούχους. Και όχι μόνο ηθοποιούς, και μουσικούς. Και... Αλλά πήγαινα, ας πούμε, στις εξετάσεις και έβλεπα τους ηθοποιούς που πρωτοβγαίνανε. Πρώτη φορά παίζανε. Και αχ, αυτός είναι πολύ καλό. Ναι, αλήθεια, γι' αυτό προσέξτε το. Ναι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι... Ας πούμε, ήταν ένας ηθοποιός, αν τον ξέρετε, ο Λαέρτης ο Μπαλκότσης. Τον είχα δει σε εξετάσεις του και ενθουσιάστηκα. Λέω, αυτόν θέλω να τον χρησιμοποιήσω. Ρώτησα λοιπόν ένα τηλέφωνο να μου πείτε πού τον βρίσκω τον Λαέρτη. Μου λένε, α, τώρα αυτός πάει, πήγε στρατιώτης. Πότε πήγε, λέει, προχτές. Σημειώνω εγώ ότι σε 2 χρόνια θα έβγαινε. Τη μέρα λοιπόν που θα ήταν να απολυθεί ο Λαέρτης, εγώ τηλεφώνησα και του έκανα πρώτα. Απίστευτο. Τους καρτερούσα τους από εδώ και από εκεί. Και ηθοποιούς που ήταν πολύ, ας πούμε, ο Καταληφός, ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Ήτανε ηθοποιοί που έτσι τους βρήκα. Και ήρθανε και παίξανε μαζί μου όταν ήτανε μικροί. Πολύ. Τι είναι, ανιχνεύατε το ταλέντο, κάπως αναένστικτο. Ναι, και γενοδορία. Ήθελα να βρίσκω τους ωραίους ηθοποιούς και τους έβρισκα. Ναι. Και ανταλλάξαμε πάρα πολλά. Σε εκείνα τα χρόνια. Το είχατε αυτό εσείς στη ζωή σας, το είχατε. Δηλαδή μια αντίστοιχη τέτοια βοήθεια, μια αγάπη, μια φροντίδα την είχατε στην επαγγελματική σας ζωή. Κοιτάξτε, η επαγγελματική μου ζωή είναι λίγο βαρετά γιατί τα λέω τα ίδια και τα ίδια. Ναι, αλλά ξεκίνησε με το Καλημέρα, με μια πρωταγωνιστική ταινία και ωραία ταινία. Ναι, όχι. Δεν μιλάω για το σινεμά, μιλάω για το θέατρο. Εντάξει, το θέατρο. Επειδή η σχολή που πήγα στην Αγγλία δεν έμαθα τίποτα. Ναι. Ήταν περιβόητη η σχολή, Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης. Πολύ βαρύγδουπο. Δεν έμαθα τίποτα. Πώς γίνεται. Πού να ολόκληρη βασική. Και έχει βγάλει και αν έχει βγάλει πρωταγωνιστές. Ναι, αλλά και οι πρωταγωνιστές που βγήκαν ξέραν ότι δεν οφείλανε τίποτε σε αυτή τη σχολή. Οι άνθρωποι που ήταν, ας πούμε, ο Πίτερ Οτούλ που ήταν στη σχολή τότε, όχι μόνο δεν έμαθε τίποτα, αλλά είχαν πει οι καθηγητές, αυτόν τον βάζουμε να παίζει για να μαθαίνουμε. Ως φοιτητής ακόμη, τουλάχιστον ξέρανε και αυτοί ότι δεν είναι κανένα. Εσείς γιατί τη διαλέξετε αυτή τη σχολή από το όνομα? Όχι. Το όνομα μια, ήταν πολύ εντυπωσιακό. Αδυνηρή ιστορία. Ναι. Εγώ ήθελα να πάω στο Θέατρο Τέχνης, που ακόμη δεν ήξερα πολύ τι είναι. Ναι. Είχα δει κάτι παραστάσεις που είχε κάνει ο Κουν με Τσέχοβ στο Εθνικό και είχα μαγευτεί. Και άκουγα τι, τότε ο Κουν ξεκινούσε στο Υπόγειο. Ναι. Ήταν η χρονιά που θα ξεκινούσε. Και μου είπαν αυτός ο κύριος Κούν είναι ο καλός. Ναι. Πήγα λοιπόν και του λέω, κύριε Κούν, εγώ είμαι ακόμη στο σχολείο. Αλλά θα ήθελα πριν τελειώσω το σχολείο να ξέρω αν αξίζει να ασχοληθώ με το θέατρο. Γιατί μ' αρέσει, αλλά μπορεί να μην κάνω γι' αυτό. Και τότε ο Κούν είναι περίεργο γιατί κάτι του έκανα, παρόλο που δεν με είδε να παίζω ή κάτι τέτοιο. Και μου λέει, θα μου φέρεις ένα χαρτί ότι είσαι τόσο καλή μαθήτρια, ώστε του χρόνου θα τελειώσεις. Λέω, με, σίγουρα. Τότε λέει, θα σε πάρω κανονική μαθήτρια, όχι ακροάτρια. Ναι. Και θα πήγαινα στο Θέατρο Τέχνης, στη σχολή του Κουν, μικρούλα. Αλλά κάποιοι ηθοποιοί είχαν να πούνε δυσάρεστα πράγματα για το Θέατρο Τέχνης, ότι εκεί πέρα υπάρχουν ανώμαλοι και τέτοια, είχαν διάφορες... άσχετα πράγματα, ιδίες να πούνε. Και τα είπανε στον μπαμπά μου και ο μπαμπάς μου είπε, δεν θα πας σε αυτό το θέατρο. Ναι.
Είχε με το θέατρο το συγκεκριμένο μπαμπά σας θέμα ή γενικά με το όχι επάγγελμα. Μπαμπά, όχι, με τη φήμη που... Ναι, ή με το επάγγελμα γενικά. Όχι, το επάγγελμα έλεγε φτάνει να είμαι καλή. Α. Και ήθελε, με έβαλε κάπου να παίξω για να δουν αν είμαι καλή και πάνε καλή, είναι ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά επειδή του είπανε διάφορα περίεργα για, για την ατμόσφαιρα εκεί, μου είπε εκεί δεν θα πας. Ναι. Η μάνα μου εντωμεταξύ ήταν κολλητή φίλη της Αμαλίας της Φλέμινγκ που έμενε στην Αγγλία και που πρότεινε να μας φιλοξενήσει για να πάω στη σχολή. Ναι. Και έτσι πήγα στην Αγγλία. Ούτε ναι. Το Εθνικό Θέατρο σκεφτήκατε ως... Όχι, δεν το σκέφτηκα. Πήγα λίγο ακροάτρια όσο ήμουνα ναι. Ναι, ναι. Στις... όσο ήμουνα ακόμη στο σχολείο. Σχολείο ναι. Αλλά ήθελα να... δεν ξέρω, δεν το τώρα, σκέφτηκα. Όταν πήγατε στη σχολή... Σε... Βαρύγδουπο όνομα ναι, πάντως Βασιλική είχε. Ακαδημία Δραματικής Τέχνης. Το καταλαβαίνετε ότι δεν μαθαίνετε τίποτα. Το νιώθετε όχι, και την ώρα. Όχι, δεν το κατάλαβα αμέσως, γιατί δεν ήξερα γιατί δεν ποια είναι αυτά που δεν μάθαινα. Ναι, μπράβο. Μετά σιγά σιγά ανακάλυψα ότι έπρεπε να μάθω πώς να λειτουργεί μέσα μου ένας ρόλος, πώς να ακούω ένα κείμενο, ναι. Πώς να παίζω στον απέναντι ηθοποιό, να τον αισθάνομαι, να τον... Να δένομαι μαζί του. Αυτό που έλεγε η Ντούτσε, η Ελεονόρα Ντούζε, έλεγε ότι acting is reacting. Mm. Ότι πρέπει να καταλαβαίνεις ακούγοντας, ναι. Να δέχεσαι για να βγάζεις ναι. Κάτι δικό σου. Δεν το ξέρα. Είναι κάτι πολύ απλό που κάποιοι ηθοποιοί το ξέρανε από μόνοι τους. Άλλοι το μάθανε. Ναι. Είτε στο Γκούν είτε αλλού. Εγώ δεν έμαθα τίποτα αυτά. Μετά με πήρανε και σε αυτό το θίασο το γαλλικό που ήμουν πολύ καμάρωνα τώρα ότι κάνω πρωταγωνίστρια και στα γαλλικά κιόλας. Ναι. Τίποτα δεν έμαθα και εκεί. Ναι. Όταν πρωτοβγήκα να παίξω στο θέατρο πήγα στο... Με τον Μίμη τον Φωτόπουλο, μια περιοδία. Η πρώτη σας δουλειά ήταν. Ναι. Ωραία. Ήταν εντελώς ακατάλληλη δουλειά για μένα. Γιατί? Όλοι βαριόντουσαν. Δεν γινόταν. Κάνανε κάτι επαναλήψεις και γυρίζαμε όλη την Ελλάδα. Παίζανε εκεί πέρα που κάνει στα παρασκήνια. Βγαίνανε και καμιά φορά ήταν και μια σκηνή, μια εικόνα σε μια παράσταση. Που μια μέρα την παίζανε, μια μέρα δεν την παίζανε. Λέει, άσε, ας μην την παίξουμε σήμερα, ας την πηδήξουμε. Και εμείς που παίζαμε σε αυτή την εικόνα, δεν παίζαμε καθόλου εκείνο το βράδυ. Την άλλη μέρα λέει, ας την παίξουμε. Δεν μπορείτε, πέρασε πολύ άσχημα. Ωραία, εσύ ήταν η πρώτη φορά επί της ουσίας, τότε με τον Μίμη Φωτόπουλο, που είσαστε πια μόνοι σας να κάνετε και μια δουλειά στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Ναι. Πολύ άβγαλτη. Ναι, ναι. Πώς ήτανε? Δεν ήταν πολύ ωραία. Γιατί όλοι βαριόντουσαν, οι παραστάσεις ήταν πολύ πρόχειρες. Ήταν περιοδία αυτό. Ήτανε περιοδία. Άρα εξαργυρώνανε λίγο πολύ το όνομα των μεγάλων πρωταγωνιστών που θα τους βλέπει η υπόλοιπη Ελλάδα. Τέλος πάντων, ήταν κάτι πολύ θλιβερό. Μην το συζητήσουμε παραπάνω. Δεν έμαθα τίποτα και πέρασε πολύ άσχημα. Άργησα λοιπόν να παίξω σε παραστάσεις με ανθρώπους που ανταλλάξαμε κάτι βαθύτερο και που θα μείνει και στα χρόνια. Ναι. Είδα ένα εξώφυλλό σας, είναι του 1958, μόλις είχατε έρθει η Ελλάδα. Γράφει Ξένια, άλλο όνομα. Ναι. Ξένια Δημητρίου. Διαμάντη. Όχι, Διαμάντη. Ναι, είναι αυτό. Γράφει Ξένια Διαμάντη. Στο θείασο θέλανε να λένε ότι είμαι Γαλλίδα. Ναι, οπότε το άλλαξε. Ήταν όλοι Γάλλοι εκεί, μόνο εγώ ήμουν Ελληνίδα. Και μου λένε, πες ένα όνομα, επειδή τον μπαμπά μου το λέγανε Αδαμάντιο, το κάναμε Νταμοντί. Και έκανα τον ντεμπούτο αυτό ως Γαλλίδα Νταμοντί. Το γράψανε και λάθος το Διαμάντι, τέλος πάντων δεν το ξαναμεταχειρίστηκε. Μία φορά ένα εξώφυλλο. Ναι, αλλά... Βλέπω εδώ ένα που είναι τόσο Elizabeth Taylor αυτό. Πολύ, πολύ. Δηλαδή, εδώ πάντα είχατε μια Elizabeth εικόνα σας, είστε πολύ φινετσάτη εικόνα. Και στο κινηματογράφο, για εμάς που σας βλέπουμε από εκείνα τα χρόνια, από το κινηματογράφο δεν προλάβαμε το θέατρο. Έχετε αλλάξει και άλλη φορά όνομα. Έχει γίνει και Ντερμάρ. Όταν γύρισα την πρώτη μου ταινία, την Αμερικάνικη, τότε το συνέβη στην Αθήνα, έκανα ένα συμβόλαιο με τη Fox και ήρθε από το Hollywood μια γράμμα να αλλάξω το όνομά μου. Του Καλογεροπούλου δεν τους έκανε και το καταλαβαίνω. Αυτοί προτείνανε να λέγομαι Ξένια Ντελμάρ. Ναι. Δεν λέω Ντελμάρ. Θα έπρεπε να είναι μία που κατεβαίνει μία σκάλα με μία πίπα έτσι. Ναι. Δεν μου πάει η μέρα του Ντελμάρ. Έχει γράμματος. Και από αμηχανία είπα ας βάλω επίθετο το πρώτο μου και το έκανα Μαρία Ξένια. Αλλά και αυτό δεν το κράτησα πολύ καιρό. Και αισθανόμουν και εκεί πολύ γελία γιατί
όλοι οι άνθρωποι που δουλεύανε μαζί μου στην ταινία με λέγανε Μαράια. Μαράια. Ναι. Το Μαρία το διαβάζανε Μαράια, ναι. Εντάξει. Παίξατε με τη Τζέιν Μάνσφιλντ. Ναι. Πώς είναι ένα συνεργό, ήταν ένα θρύλος τότε. Κοιτάξτε, αυτή ήταν μια ειδική περίπτωση. Έπαιζε ένα ρόλο. Ναι. Εκτός από τους ρόλους, έπαιζε ένα ρόλο. Και στην προσωπική της ζωή. Έπαιζε το ρόλο της εξοβόμβας. Και το έπαιζε πολύ αποτελεσματικά. Και ήταν πολύ αστεία, γιατί φορούσε και ένα κορσέ πολύ στενό, το οποίο της έσπαρε το στήθος απάνω. Ναι. Και φαινόταν το ντεκολτέ πολύ πλούσιο. Και ήθελε πάρα πολύ να παίζει αυτό το ρόλο που πηγαίναμε. Πηγαίναμε, ας πούμε, με ένα ανοιχτό αυτοκίνητο και η Τζέιν έβλεπε ότι κοιτάει ο κόσμος και τους έλεγε «Τζέιν Μάνσφιλντ» για να τη βλέπουν. Είχαμε πολύ αστείες ιστορίες με την Τζέιν, δεν την πολύ γνώρισα. Παίζαμε μαζί, παίζατε αλλά δεν κάναμε καμία επαφή. Ναι. Ναι. Είναι λίγο χαρακτηριστικό και των ηθοποιών αυτό, δηλαδή πώς η αγάπη του κόσμου μπορεί να λειτουργήσει σαν αφροδισιακό. Δεν ξέρω. Το έχετε ξαναδεί, φαντάζομαι, και σε παρόμοιες περιπτώσεις. Δεν ξέρω. Η Μάνσφιλντ ήταν μια ειδική περίπτωση, γιατί υπήρχε τότε η Μονρόε και αυτά, έκανε και αυτή το δικό της. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο έκανε την καριέρα της. Σωστά. Αυτό η ταινία πώς έγινε, συμβόλαιο με τη Fox, αυτά είναι σπάνια πράγματα. Ναι. Σε μια εποχή με που τα κάστινγκ εκεί, πώς γινόταν. Έγιναν κάποιες οντισιόν, ναι. Και ο σκηνοθέτης της ταινίας μου άκουσε και το άρεσε πάρα πολύ και με πήρε για την ταινία. Ναι. Μετά κάναμε και ένα συμβόλαιο, γιατί σου λέει εμείς θα τη λανσάρουμε αυτή την κοπέλα να την έχουμε και μετά. Α. Και έκανα ένα συμβόλαιο για άλλες τρεις ταινίες. Ναι. Οι ταινίες δεν γίνανε ποτέ, γιατί και το συνέβη στην Αθήνα ήταν μια άθλια ταινία που δεν έκανε καμία επιτυχία. Ήταν όλο πολύ γελίο. Γιατί ήταν γελίο. Ήταν εμπειρία όμως. Δεν ήταν εμπειρία να δουλεύεις. Σε μια αγγλόφωνη ταινία. Εντάξει, δουλεύετε στο ελληνικό σινεμά, αλλά αλλιώς δεν είναι. Και σε ένα σινεμά που παίχτηκε σε όλο τον κόσμο. Ναι, αλλά η ταινία ήταν. Το ξέρατε από τότε ότι η ταινία είναι. Ναι. Όχι. Εγώ νόμιζα ότι είναι πολύ σπουδαίο που παίζω στην ταινία. Αλλά η ταινία είχε ένα χαζό σενάριο. Ήταν άσχετοι όλοι και οι άνθρωποι που δουλεύανε οι περισσότεροι. Ο σκηνοθέτης ήταν καλός, αλλά ήταν λίγο μεγάλος στην ηλικία. Βαριότανε κι αυτός. Και δεν έγινε κάτι ενδιαφέρον, ναι, καθόλου. Ναι. Με ντύσανε και με ένα κοστούμι που δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Υποτίθεται ότι ήταν στην εποχή του Σπύρου Λούι και μου βάλανε ένα κοστούμι που δεν υπήρχε γυναίκα να ντύνεται έτσι στην, ναι, Ελλάδα. Όπως το φανταστήκαν αυτοί. Την υπηρέτρια της Τζέιν Μάνσφιλντ, σωστά. Όχι, όχι. Ήμουνα η κοπέλα του Λούι. Α, ναι. Αλλά μου φάλανε ένα καπέλο περίεργο, κάτι γυλαίκα, έτσι, κάτι. Φολκλόρ. Πολύ φολκλόρ, ναι, ναι. Και γελίο φολκλόρ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ίσως ήταν και η εικόνα που είχαμε για την Ελλάδα στη δεκαετία. Και πολύ κακή φωτογραφία. Δηλαδή εκεί αδικήθηκα εντελώς φωτογραφικά. Δεν ξέρω γιατί. Στο σινεμά το ελληνικό ήσασταν κούκλα. Άλλη ιστορία εκεί. Άλλη ιστορία, ναι. Αλλά εκεί ξεκίνησα καλά. Και με το Καλημέρα πρωταγωνίστρια. Ναι, για πείτε. Και σε μια ταινία, πολύ αγαπημένη ταινία. Ναι, τότε. Η κυρά μας η Μαμίνο. Περνούσα από του Ζόναρ και καθόταν εκεί ο Μάνος Χατζηδάκης και έτρωγε. Ναι. Και με φώναξε, μου λέει, θες να παίξεις στο σινεμά. Λέω, πώς δεν θέλω. Με σύστησε ο Μάνος και με πήραν αμέσως. Και ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Πώς ήταν σαν εμπειρία. Τότε η Βασιλιάδου ήταν μεγάλο όνομα, σωστά. Βέβαια, ήταν, ναι, γνωστό. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ ήταν ακόμη πιτσιρίκος, ναι. Βέβαια. Μόλις έβγαινε. Ναι, εμείς είμαστε οι καινούργοι, ο, ναι, Δημήτρης, ναι, και εγώ. Πήγαμε και κάναμε το πρώτο γύρισμα στα Κιούρκα. Το που τότε δεν υπήρχε ούτε ηλεκτρικό, ούτε νερό, ούτε ήταν ένα χωριό-χωριό. Ήταν. Α, το χωριαδάκι αυτό που βλέπετε, βλέπουμε, ναι, είναι αυτά είναι στα Κιούρκα. Όπως ήταν τότε τα Κιούρκα. Ήταν πάρα πολύ. Ήταν νόστιμο και το σενάριο. Και ο Σακελάριος είχε πάρα πολύ κέφι και περάσαμε πολύ καλά. Mm. Αυτό το θυμάμαι σαν κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Σας έκανε όμως πρωταγωνίστρια. Ναι, σωστά, sorry. Ναι. Ναι. Σας έκανε πρωταγωνίστρια, δηλαδή, ναι, ναι, φαντάζομαι ότι αρχίσαν και προτάσεις μετά. Ναι, μετά έκανα διάφορες ταινίες, καλές, κακές. Ναι. Τώρα για εμάς όλες καλές είναι. Εσείς, ναι, τις βλέπετε αλλιώς. Ναι. Εμείς όλες καλές. Αλήθεια λέμε, ναι. Σας άκουσα σε μια συνέντευξη που είπατε ότι δεν περάσατε και πολύ καλά με τον ελληνικό κινηματογράφο. Από άποψη κούρασης. Μα εγώ κούραση θα ήθελα παραπάνω. Δουλειά ήθελα. Ήταν πολύ πρόχειρα, πολύ βιαστικά.
Ναι. Μία ταινία σαν την κυρά μας η μαμή, όχι. Γιατί ο Χρυσακελάριος ήξερε πολύ καλά, ναι, τι έκανε. Η ηθοποίη ήταν εξαιρετική και πήγε πολύ ομαλά αυτό. Αλλά άλλες ταινίες μου έχουν φρικτή ανάμνηση, ειδικά οι δραματικές. Όπου έπρεπε να λέω και κάτι λόγια, τα έβρισκα λίγο γελία και δεν μ' αρέσανε. Τις έκανα από ανάγκη, γιατί τότε κάναμε και το θέατρο με τον Γιάννη το Φέρτη, χρειαζόμαστε τα λεφτά για το θέατρο. Ναι. Και κάναμε και πολλές ταινίες που δεν μας αρέσανε καθόλου. Και τα λεφτά και η φήμη. Ο κινηματογράφος φέρνει κόσμο στο θέατρο, ναι, σωστά. Αλλά τότε βασικά τις κάναμε για να πληρώνουμε τα χρέη του θέατρου. Με τα χρέη ξεκινάς στο θέατρο. Εμείς, όχι, άλλοι δεν ξεκινάγανε. Εμείς τα κάναμε έτσι. Εσείς γιατί τα κάνατε έτσι? Γιατί είμαστε λίγο ψώνια. Α, θέλατε κάναμε μια δουλειά όπως τη φανταζόμαστε, που δεν ήταν τόσο εμπορική. Και χάναμε λεφτά στο, ναι, θέατρο πολύ συχνά. Με, ναι, τον Φέρτη, σαν επαγγελματικό ζευγάρι ξεκινήσατε ή σαν κανονικό ζευγάρι και πήγατε στη δουλειά μαζί? Γνωριστήκαμε παίζοντας σε μία ταινία και από εκεί γίναμε αχώριστοι, ναι, και στο σπίτι και, στην οθόνη, ναι, και στη σκηνή. Οπότε όταν αποφασίσατε να κάνετε μαζί, να είστε και οι δυο θειασάρχες, ας πούμε, κάπως έτσι δεν έγινε? Ναι, ήσασταν, ναι, ως ζευγάρι το κάνατε αυτό? Ναι, ναι, ναι. Και αυτό πώς λειτουργούσε? Γιατί ήταν τότε ένας σκηνοθέτης, ο Τίτος Φαρμάκης, που φαντάστηκε θα είναι πολύ ωραίο να φτιάξουμε αυτό το σχήμα, και αυτός είχε την ιδέα. Και με αυτόν ξεκινήσαμε, οι τρεις μας δηλαδή. Α. Και ναι, μας άρεσε. Νομίζω στην αρχή δεν καταλαβαίναμε και τη σημασία του πράγματος. Σαν παιχνίδι ήταν. Ναι. Η κοινή ζωή με έναν άλλο πρωταγωνιστή ή με δύο πρωταγωνιστές είναι λίγο πιο περίπλοκη? Όχι, γιατί να είναι περίπλοκη? Γιατί έχετε η κουβέντα περιστρέφεται γύρω από εκεί. Ήταν ωραίο, γιατί είχαμε να μπορεί να είναι και ωραίο, και πάλι, ναι. Τα κουβεντιάζαμε, είχαμε κοινές εμπειρίες, συγκινήσεις, χαρές, στενοχώριες. Θυμάμαι μια φορά που είχαμε ανεβάσει μια παράσταση, ο Αφροδίτη και Detective λεγότανε, που ανέβηκε παραμονή Χριστουγέννων. Τότε παίζαμε και παραμονή Χριστουγέννων. Και είχε μια τεράστια επιτυχία η πρεμιέρα. Ο κόσμος έκανε σαν μπαλαβός την πρεμιέρα. Την άλλη μέρα οι κριτικές τότε βγαίνανε αμέσως. Ναι. Το άλλο πρωί λοιπόν είχαν βγει οι κριτικές και πήγαμε εμείς, ήταν ωραία λιακάδα, πήγαμε κάπου, καθίσαμε εκεί πέρα στην Πρασινάδα και απλώσαμε αυτές τις καταπληκτικές κριτικές γύρω μας για να θριαβεύουν. Α. Και μετά το έργο δεν μάτησε κανένα. Καταχρεωθήκαμε. Αλλά δεν ήταν καλές κριτικές? Οι κριτικές ήταν υπέροχες. Α, ήταν υπέροχες. Ο κόσμος υπέροχες, αλλά. Τι δεν πήγε, τι πήγε λάθος? Δεν τους άρεσε, δεν το τους έργο άρεσε, ναι, στον κόσμο. Δεν ήταν το στυλ που τους άρεσε και πήγε πάρα πολύ άσχημα. Αυτό επηρεαζόταν η σχέση σας στο σπίτι? Δηλαδή στο σπίτι ερχόταν η στεναχώρια, το άγχος, το... Κοίταξε, μπαίναμε, είμαστε συχνά χρεωμένοι. Ναι. Θυμάμαι ότι έλεγα ότι όταν είχαμε λεφτά, περνάγαμε πολύ ωραία. Ναι. Όταν δεν είχαμε, μπορεί να πηγαίναμε και να τρώγαμε κάπου βερεσέ ή να ψωνίζουμε βερεσέ. Και μάλιστα έλεγα και την αλήθεια ότι αυτό που μας έλειωνε ήταν τα βρακάκια και τα σόβρακα. Γιατί αυτά δεν φαινόντουσαν και δεν πήραζε, ναι, αν τρυπάγαν. Ναι. Μόλις κάναμε μια επιτυχία, αγοράζαμε καινούργια σόβρακα και βρακάκια. Κι όμως δύο πρωταγωνιστές. Συγγνώμη, σας διακόψα. Όχι, ναι. Να τρέμω πάνω σε αυτό, γιατί είναι πολύ αστείο. Εκείνο το βράδυ που ανεβάσαμε την Αφροδίτη και τον Detective, είχαμε ξεμείνει από λεφτά και θέλαμε να πάρουμε τσιγάρα. Αλλά ο Γιάννης κάπνιζε άρωμα φίλτρο και εγώ παλάς με φίλτρο. Και δεν φτάναν τα λεφτά για τους δύο. Και είπα, δεν πειράζει, ο Γιάννης ήταν πιο θεριακλής, πάρε εσύ τα δικά σου και εγώ ας μην έχω. Και φτάσαμε στο θέατρο που θα κάναμε την πρεμιέρα, αγωνία, λέω να είχα τουλάχιστον ένα τσιγαράκι, ας μην είναι παλάς, ας είναι ένα οποιοδήποτε, ένα τσιγάρο με φίλτρο όπως ήθελα. Ναι, ναι. Και μου χτυπάνε την πόρτα στο καμαρίνι και μου λένε από την καπνοβιομηχανία Κεράνης και μου δώσανε δύο κούτες της μάρκας μου. Τι λέτε τώρα? Αυτό παραμονή Χριστουγέννων στην πρεμιέρα. Τώρα παραμονή απίστευτο, είναι τυχερή. Απίστευτο. Πόσο τυχερός. Ναι, τυχερή. Αλλά τώρα θέλω να πω δύο πρωταγωνιστές. Διάσημοι πρωταγωνιστές, ναι, εκείνη την εποχή. Είμαστε στη δεκαετία του 60 τόσο. Είμαστε χρεωμένοι. Να μαζεύεις
το φραγκοδίφραγκο για να αγοράσει τσιγάρα. Ναι, εκείνη τη στιγμή δεν το είχαμε. Ναι, είχαμε ναι. Πώς, αυτό το παίρνετε μέσα προσωπική ήττα ή όχι? Όχι, ήταν ένα πρόσερα πρόβλημα. Ναι, μα ωραία, εντάξει, σωστή αντιμετώπιση. Ναι, 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 αυτό ναι. Δεν σας, αυτό κάπως δεν σε το σκέφτεσαι χωρίζει, την επόμενη. Σε χωρίζει αυτό ή σε ενώνει με τον άλλον αυτή η κοινή εμπειρία? Μάλλον σε φέρνει ενώνει. Πιο κοντά, ναι, και μάλλον σε ενώνει. Ναι, σε ενώνει. Ναι, ναι. Ναι. Πέρασαμε αυτό... πολλά με τον Γιάννη, και ναι. Καλά και κακά και θριάμβους και αποτυχίες και ναι. Αυτά τα 10 χρόνια που ήμασταν μαζί, περάσαμε πολλά. Φαντάζομαι ο κόσμος θα χαιρόταν να σας βλέπει μαζί, δηλαδή όταν ξέρεις ότι κάποιος είναι ζευγάρι στη ζωή, φαντάζομαι χαίρεσαι να τους βλέπεις και στη σκηνή, γιατί νιώθεις ότι είσαι ναι, λίγο... Ναι, δεν είχε και πάρα πολλά τότε, ναι, είχε δύο-τρία ζευγάρια. Είσαι ένα κομμάτι της ζωής τους και το βλέπεις. Ναι, μάλιστα αρκετά χρόνια μετά, όταν είχα χωρίσει πια με τον Γιάννη και ήμουνα με τον Κωστή το Σκαλιόρα, ανεβάσαμε ένα έργο, τη Λοκαντιέρα, όπου είχε ένα πολύ ωραίο ρόλο για τον Γιάννη. Και μετά από κάποια χρόνια λέω να προτείνω στο Γιάννη. Ναι. Και ήρθε ο Γιάννης και παίξαμε μαζί στην πόρτα και ο κόσμος χαιρόταν που μας ξανάβλεπε, ναι, μαζί. Ναι, ναι. Πάλι μας φαινόταν τελείως φυσικό, γιατί είχαμε μια μεγάλη οικειότητα και μια αγάπη, άσχετο αν είχαμε χωρίσει. Ναι, είναι σχεδόν συγγένεια. Ναι, μας φαινόταν πάρα πολύ φυσικό και πολύ ωραίο να ξανάμαστε μαζί. Εσείς πρωτοστατήσατε τότε και έγινε ένας σύλλογος γυναικών επιχειρηματιών θεάτρου. Όχι, δεν έχει γίνει σύλλογος γυναικών επιχειρηματιών. Α, έτσι νόμιζα, ότι εσείς πρωτοστατήσατε και ήσασταν εσείς η Αλίκη, η Νόνικα. Όχι, όχι, σε ένα δεν σύλλογο. Υπήρχε okay. τέτοιο πράγμα, ποτέ. Ωραία. Είπατε για τον Κωστή. Ναι. Πρώτον, έχω ακούσει αυτή την ιστορία που λέτε ότι κάποια στιγμή ο ίδιος ο Γιάννης ο Φέρτης σας είπε ότι με έναν άντρα σαν τον Κωστή πρέπει να είσαι. Ναι, ναι. Τι είχε γίνει? Όταν ήσασταν ζευγάρι με τον Κωστή. Ναι, γιατί κάναμε παρέα και με τον Κωστή και τη γυναίκα του τότε. Ναι. Και μετά έτυχε να χωρίσουμε και από εδώ και από εκεί και βρεθήκαμε αυτόματα με τον Κωστή. Ήμασταν ήδη πολύ φίλοι. Αλλά ο Γιάννης, θυμάμαι, ναι, είχαμε πάει μια μέρα στο σπίτι του. Του Κωστή μας είχαν τραπέζι και στην επιστροφή στο αυτοκίνητο μου λέει «Αυτός θα σου τέριαζε εσένα πολύ». Σας είχε φύγει, ναι. Σας είχε φύγει ο έρωτας με το Φέρτη. Δηλαδή... Κοιτάξτε, δεν... δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Κάποια στιγμή, μετά από τόσα χρόνια, ο Γιάννης μου είπε ότι ερωτεύτηκε την Τζαλακλίδου και θέλει να χωρίσουμε. Ναι. Και είπα «Εντάξει, και χωρίσαμε». Ναι. Αλλά ήμασταν πολύ αγαπημένοι. Ναι. Τι είναι αυτή η δύναμη που έχει μια γυναίκα να μην μπαίνει σε μια ανταγωνιστική? Γιατί κάπως ανταγωνισμός είναι αυτό, γιατί όχι εγώ και μια άλλη. Αν μπεις αυτό. Αν μπεις, αν μπεις, ναι. Δεν τι είναι αυτό? Δεν το σκέφτεσαι έτσι. Αυτό που σκέφτεσαι, τι σκέφτεσαι? Αυτός ο άνθρωπος που ήμασταν μαζί, τώρα δεν με θέλει πια κοντά του. Ναι. Μ' αγαπάει, με εκτιμάει, αλλά προτιμάει μια άλλη. Ναι, okay. Αυτό πονάει λίγο στην αρχή, φαντάζομαι. Βέβαια πονάει. Ναι. Πάρα πολύ πονάει. Και τους δυο κάπως. Και τους δυο, ναι, ένας χωρισμός και από τις δύο πλευρές δεν είναι εύκολος. Ναι, ναι, ναι. Το περνάμε και αυτό το εμπόδιο. Ναι, γενικά ναι. Τα περνάμε τα εμπόδια. Ναι, ο Γιάννης μάλιστα μου είχε πει, το λέω και στο βιβλίο, ότι εμένα θα με βόλευε να πάω να ζήσω με την Τάνια και άμα βαρεθώ να γυρίσω σε σένα, να με περιμένεις. Ναι. Και εσείς τι είπατε? Είπα ότι αυτό δεν μπορούσα να το κάνω. Είπαμε. Ή μου έλεγε, ας πούμε, να υιοθετήσουμε ένα παιδάκι, να το έχουμε μαζί, ενώ θα χωρίσουμε να έχουμε και το παιδί να μας ενώνει. Ναι. Και δεν ήταν πολύ σωστό για το παιδί. Ναι. Ήτανε κάπως ότι σας αγαπούσε πολύ. Αυτό ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Ναι, με αγαπούσε, δηλαδή... με εκτιμούσε και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Στο δεύτερο σύζυγό σας οφείλεται και το γεγονός ότι γίνεται συγγραφέας. Δηλαδή μετά από τόσα χρόνια. Ενώ έχετε κάνει θεατρικά έργα, ναι, έχετε κοιτάξτε, γράψει, εγώ, αλλά... Μένα μου άρεσε πάντα να γράφω και από το σχολείο. Και όταν ήμουν στο σχολείο άρχισα να γράφω κάτι θεατρικά έργα με τη φίλη μου τη Μαρίνα την Καραγάτση που είμαστε συμμαθήτριες. Και μια μέρα μάλιστα με ρώτησε ο πατέρας της ο Καραγάτσης, μου λέει «Τι θες να κάνεις εσύ όταν μεγαλώσεις, ας πούμε». Λέω «Μου αρέσει να γράφω». Μου λέει «Έχεις κάτι να πεις». Λέω «Δεν ξέρω». Τότε μη γράψεις, μου είπε. Ο Καραγάτσης, εγώ ήδη ναι. Το είπα αυτό. Ξεκινάμε καλά. Προφανώς είχα κάτι να πω. Ναι, καλό προφανώς. Ή κακό. Θυμάμαι, εσείς δεν θα το θυμάστε, αλλά είχαμε κάνει μια συνέντευξη πριν από αρκετά χρόνια. Και τότε μου είχατε πει ότι με τον Κωστή κάπως μιλούσατε. Νιώθω ότι αυτό ήταν και η αφορμή για το βιβλίο. Δηλαδή, γιατί... Ή την ανάγκη να μιλήσεις. Μιλούσατε. Ναι. Ναι, ναι, ενώ δεν ήταν πια στη ζωή. Είχατε... Α, όταν είχε πεθάνει πια ναι, ο Κωστής. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα το παθαίνω. Μιλάτε ακόμα μαζί του. Και τώρα, ναι. Ναι.
τι ήταν προχτές, ξύπνησα και είχα την αίσθηση ότι είχα μια παρεξήγηση με τον Κωστή και του ετοίμαζα ένα γράμμα που να... και πώς θα το γράψω το γράμμα, έλεγα, αφού δεν βλέπω. Mm. Κάποια στιγμή ξύπνησα εντελώς και λέω, δεν χρειάζεται να το γράψω, αφού ο Κωστής δεν υπάρχει πια. Ναι. Αλλά αισθανόμουν ότι πρέπει να του πω κάποια πράγματα. Η απώλεια, δεν θέλω να πω συνηθίζεται, αλλά πότε σταματά να πονάει? Δεν σταματάει. Μαλακώνει ο πόνος. Μαλακώνει ο πόνος, ναι. Ναι, ναι, ναι. Το βιβλίο μαλάκωσε τον πόνο? Πάρα πολύ. Ναι. Και τα 2 χρόνια που το έγραφα, ήμουνα χωμένη μέσα σε αυτό το βιβλίο. Και μάλιστα πήγαινα εκεί στο χωριό μου, στις Μηλιές, και έγραφα και νόμιζα ότι ο Κωστής είναι ακόμη εκεί, ότι είναι στο σπίτι, ας πούμε, ναι. Απλώς δεν είναι δίπλα μου. Ναι. Και του το απίφθηνα το βιβλίο, γι' αυτό το έλεγα, ναι, και γράμμα στον Κωστή. Αλλά και τώρα που έγραφα το άλλο βιβλίο, πάλι πολλά πράγματα ζωντανέψαν που έχουν σχέση και με τη ζωή μας την παλιά. Που δεν είχατε βάλει στο γράμμα στον Κωστή. Που δεν τα είχατε συμπεριλάβει. Ορισμένα, ναι. Ναι. Γιατί σας πήρε 2 χρόνια να γράψετε το γράμμα στον Κωστή? Ήτανε πολλή δουλειά. Ναι, θέλω να πω, ερχόντουσαν συνεχώς καινούργια πράγματα στο μυαλό σας. Ναι, ναι, ναι. Περνούσα πολύ ωραία πάντως με αυτό το... Άρα, ποια είναι η μέρα που αποφασίζεις και λες, μέχρι εδώ ήταν, τελειώνει, τώρα το στέλνω να εκδοθεί? Το βιβλίο. Ναι. Κοίταξε. Γιατί λογικά δεν τελειώνει ποτέ αυτό το γράμμα. Ναι. Καταρχήν δεν είχα σκεφτεί ότι γράφω ένα βιβλίο, έγραφα ένα γράμμα. Ναι. Και ήρθε η Άλκη Ζέη σπίτι μου στις Μηλιές και της λέω, θες να δεις τι γράφω? Και της το έδωσα και μου είπε, αυτό πρέπει να το γράψεις βιβλίο. Ναι. Και έτσι, μετά όταν έγινε βιβλίο, είναι κάποια στιγμή αισθάθηκα ότι αυτά που ήθελα να πω τότε τα είχα πει. Ναι. Αλλά πάντα έχεις άλλα να πεις. Αλλά πάντα έχεις και ναι, ναι. Αυτό σας βοήθησε, ήταν και ένας τρόπος επικοινωνίας μαζί του? Αυτό ήταν ουσιαστικά. Όταν δεν υπήρχε πια. Ναι, ναι, όταν δεν υπήρχε πια. Βέβαια. Ναι. Βέβαια, γι' αυτό σας λέω ότι και τώρα μπορεί να συμβεί. Ναι. Μπορεί να μιλάω, όπως έχω πει μια φορά, στο άδειο μαξιλάρι. Ναι. Ναι, ναι. Έχει μια έκθεση αυτό το βιβλίο και το λέω γιατί εσείς, παρότι υπήρξατε πρωταγωνίστρια, χιλιαδιό, πάντα υπήρξατε διακριτικός άνθρωπος. Παντρευτήκατε ήσυχα, χωρίσατε ήσυχα, ξαναπαντρευτήκατε ήσυχα. Θέλω να πω, δεν σε συνδέουν σκάνδα, δεν είναι τα πρωτοσέλιδα, είναι για άλλο λόγο. Αυτό αφιάζομαι κι εγώ. Αυτό είναι το πόσο προσωπικό ήταν αυτό το βιβλίο. Ναι, 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 πολύ. Ναι. Δηλαδή, μιλήσατε για πολύ προσωπικά πράγματα. Ερχόντουσαν τα πράγματα και εγώ δεν έκοψα κανένα στον δρόμο. Ερχότανε και το έγραφα. Ναι. Δεν κάθισα να γράψω αυτό, όχι να μην γράψω αυτό, το σωστό είναι να γράψω κάτι άλλο. Έπαιρνα φόρο και έγραφα. Έτσι ήσασταν σε όλη σας τη ζωή. Θέλω να πω, διάφανη άνθρωπος που δεν κρατούσε μυστικά, που έλεγε. Ναι. Που δεν τον ενδιέφερε η γνώμη των άλλων, ίσως. Ναι, ως ένα σημείο, ναι. 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 Ας πούμε, σε μια συνέντευξη, το θέμα, ξέρω εγώ, ότι η προσπάθειά σας να αποκτήσετε παιδί με τον Κωστή ή με τον Γιάννη. Αυτό δεν προσωπική ιστορία. Ήταν κάτι που θα το λέγατε σε μια συνέντευξη τότε, ή στο βιβλίο, εκεί είπατε θα τα γράψω όλα? Δεν ξέρω, στο βιβλίο τα γράψα, ναι, αλλά τα έλεγα, δεν ήταν μυστικά. Ναι. Πιστεύετε ότι βοηθήσατε άλλες γυναίκες με το βιβλίο αυτό? Λοιπόν, ναι, γιατί υπήρξαν γυναίκες, ας πούμε ήταν μία. Αυτή ήταν στην ΚΟ. Είναι το πιο ωραίο παράδειγμα, δεν είναι η μόνη. Αυτή είχε χάσει ένα παιδάκι και υπέφερε πάρα πολύ και δεν μπορούσε να διαφερθεί για τίποτα. Και μου είπε ότι διαβάζοντας το βιβλίο μου, της ξαναγεννήθηκε η επιθυμία για ζωή και άρχισε πάλι να ζει κανονικά. Ναι. Και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και τελικά είχε τύχει σε αρκετές περιπτώσεις. Άνθρωποι, γιατί και εγώ, ενώ ήταν πολύ πονεμένο βιβλίο, είχε και μια χαρά μέσα. Mm-hmm. Μια αισιοδοξία. Μια αισιοδοξία, μια αγάπη για τη ζωή. Ναι, μια αγάπη. Και φαίνεται αυτό το μετέδιδε σε άλλους. Ναι. Ναι. Εσείς όταν γυρνάτε πίσω, γιατί τώρα είναι και εποχή που κατάλαβα και για το βιβλίο, χρειάστηκε να τρέξετε πολύ στο παρελθόν. Ναι. Ποια είναι έτσι μια γλυκιά ανάμνηση την οποία φωλιάζετε, κρατάτε? Είναι πάρα πολλές. Τι να σου πω τώρα. Ναι, δεν μπορώ να ξεχωρίσετε μία-δύο, τις πιο γλυκές. Κάποια στιγμή ξεχωρίζω με την μία, μετά ξεχωρίζω μία άλλη. Είναι πολλές. Ναι. Για πολλές από αυτές τις έχω περιγράψει, ναι, και στα 2 βιβλία. Ήταν εύκολο η φιλική σας σχέση με τον Κωστή, για να πάμε τότε στην εποχή που ήσασταν μαζί. Μαζί είστε ακόμα δηλαδή, αλλά τέλος πάντων, ναι, λέω, που ήταν, ναι, κοντά μας. Ήταν εύκολο η φιλική σας σχέση να εξελιχθεί, να ξεπεράσετε αυτό το
αυτό το στάδιο και να πει στον άλλον την αλήθεια. Τα νιώθω... έχω πει και στο βιβλίο. Δηλαδή, όταν ο Κωστής μου είπε ότι, πόσο, ότι κατάλαβε ότι, ότι ήταν ερωτευμένος μαζί μου, τα χάσα και του είπα, εγώ τώρα έτσι όπως είμαι, ήμουν τόσο πονεμένη. Μόλις χώρισα εκείνες τις μέρες, λέω, δεν μπορώ να... Μπορεί να πάρω λάθος αποφάσεις, είτε γιατί έχω ανάγκη από μία σχέση, είτε γιατί δεν είμαι η στέση. Ναι. Άστο, και όταν γίνει, θα γίνει, αν γίνει. Και να κάνουμε παρέα και θα δούμε. Ναι. Ωραία αντιμετώπιση. Και ωραία αντιμετώπιση, ναι. Και πέρασαν 37 χρόνια. Και χωρίς πίεση και άγχος κιόλας. Αυτό ήταν, ναι, δεν κράτησε πάρα πολύ. Κάποιους μήνες κράτησε. Μετά πια, ναι, μείναμε μαζί σε πόσα, 40 τόσα χρόνια. Πώς είναι τα 40 τόσα χρόνια? Έλατε. Είναι η πιο ουσιαστική σχέση της ζωής σας, η πιο μεγάλη. Εννοείται. Πιο μεγάλη τουλάχιστον. Ναι. Πώς είναι να είσαι 40 χρόνια με έναν άνθρωπο? Ωραίο είναι. Του τα είπατε όλα. Όλα. Τα σ' αγαπώ που χρειάζεται ένας άνθρωπος, τους δικούς σας φόβους. Που μπορεί να μην τα είπα, δεν είχε και σημασία να τα πω. Κάποια μυστικά θα κράτησα. Όλοι κρατάμε κάποια μυστικά. Όλοι κρατάμε. Και πρέπει να κρατάμε κιόλας. Γιατί, γιατί πρέπει? Γιατί όταν είχα πάει στη Νέα Ορλεάνη, είχα πάει σε ένα συνέδριο. Και έπρεπε να μιλήσουμε για το παιδικό θέατρο. Ναι. Και λέω, τι θα πω εγώ τώρα, εγώ έφταξα παραστάσεις για παιδιά, αλλά δεν έχω σκεφτεί κάποια θεωρία, ναι, τι πρέπει να είναι. Άρχισε λοιπόν να σκαλίζω και να θυμάμαι πώς μου βγήκανε, πώς έγραψα τότε τον Οντισεβά. Και είχα κάποιες αναμνήσεις από το πώς μου γίνανε πράγματα και κατάλαβα πώς πρέπει, πώς δεν πρέπει κατά τη γνώμη μου. Και τότε κατέληξα στο συμπέρασμα ότι για να γράψεις ένα ωραίο έργο για τα παιδιά πρέπει να γράφεις κάτι, να έχει πολλά επίπεδα. Mm. Να είναι κάποια επίπεδα απλά, αναγνωρίσιμα εύκολα και άλλα που να υπάρχουν από πίσω. Mm. Και να τα καταλαβαίνει το παιδί, να τα υποπτεύεται απλώς. Και μετά σκέφτηκα ότι όλα τα, ας πούμε, μια αρχαία τραγωδία, έτσι δεν είναι? Ναι. Έχει ένα πρώτο επίπεδο απλό και από πίσω πολλά μυστικά. Βεβαίω και αλληγορίες φυσικά. Αφού τα είπα όλα αυτά τότε στο φεστιβάλ, στο συνέδριο και τους αρέσανε, μου ήρθε μια ιδέα και τους είπα κάτι που τους άρεσε πολύ. Τους λέω και στον έρωτα, για να συμπαθήσεις έναν άνθρωπο πρέπει να τον γνωρίσεις αρκετά. Άμα το γνωρίσεις 100% δεν θα τον ερωτευτείς. Σωστά. Δεν τους άρεσε τότε πολύ αυτό. Ωραίο είναι. Και μια και είπαμε και παιδικό θέατρο, περάσαμε ήδη ένα μεγάλο κεφάλαιο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν είναι ότι υπήρχε και το παιδικό θέατρο και πριν από εσάς. Φυσικά. Δεν είναι, αλλά δώσατε μια υπόσταση κανονικού θεάτρου στο θέατρο. Ναι. Με γνωστούς ηθοποιούς, με έτσι ένα άλλο σενάριο. Σας οφείλει πολλά το παιδικό θέατρο. Δεν περιμένω κάποια απάντηση. Αυτό μια διαπίστωση. Μου οφείλει πολλά και του οφείλω κι εγώ πολλά. Ναι, ναι. Είναι μια διαπίστωση. Πώς ξεκίνησε? Δηλαδή, ποια ήταν η έμπνευση για να ξεκινήσετε το παιδικό θέατρο? Κοίταξε, ήταν το 72, ήταν Χούντα. Ναι. Και είχα ανάγκη από κάτι φρέσκο, κάτι αλλιώτικο. Ναι. Δεν το σκέφτηκα πολύ. Λέω, ωραίο θα είναι να κάνουμε μια παράσταση για παιδιά. Ναι. Και τότε θυμάμαι ότι έτρωγα ένα ψαράκι στη Ραφίνα με το φασουλί. Και του λέω, σταμάτη, ωραία θα είναι να κάνουμε μια παράσταση για παιδιά. Ναι, μου λέει. Και τότε μάζεψα μια καταπληκτική παρέα. Mm. Ηθοποιοί που μετά φτιάξανε το ελεύθερο θέατρο, ορισμένοι. Αλλά ηθοποιοί για παιδικό θέατρο, ηθοποιοί πρωταγωνιστές, κανονικοί. Ναι, ναι. Ήταν η πρωταγωνίστρια, ήταν η Λίδα Πρωτοψάλτη και οι άλλοι ήταν ο Χατζησάβας, ο Αρτζόγλου, η Ιβόνη Μαλτέζου κτλ. Ήταν ένας εξαιρετικός θείασος. Και κάναμε κάτι που μας άρεσε πάρα πολύ και ανακαλύψαμε ότι αυτό μπορεί να είναι κάτι πολύ ωραίο και πολύ σπουδαίο. Και έγινε ένα κομμάτι της ζωής σας πολύ σοβαρό. Βέβαια. Πολύ σοβαρό. Έγινε κομμάτι. Πάρα πολύ σοβαρό και κράτησε αυτό μισό αιώνα, όπως λέω. Βέβαια. Και κρατάει ακόμη. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Ναι, γιατί γίνονται αναφορές ακόμη στις παραστάσεις ναι, της δικές σας. Αλίμονο, αλίμονο. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα λοιπόν είστε χαρούμενοι. Σε τι φάση σας βρίσκουμε? Έλατε. Τι είστε, τι νιώθετε τώρα, πώς είναι τώρα, πώς είναι η ζωή τώρα? Κοίταξε, μου φαίνεται καταπληκτικό ότι σε αυτή την ηλικία παίζω σε αυτόν τον υπέροχο θείο σου. Παίζω ένα ρόλο εξαιρετικό και αρέσω και πάρα πολύ σε αυτό παίρνετε που κάνω. Παίρνετε πάρα πολύ που το καμαρώνω, χαίρομαι. Ναι. Περνάω πάρα πολύ καλά. Απ' την άλλη μεριά βγαίνει ξαφνικά το βιβλίο αυτό
που ήταν άλλο ένα θαύμα. Πως ναι. Ένα χρόνο τώρα το έγραφα μαζί με μια καταπληκτική κοπέλα, την Τζούλια, την. Πάνω από ονόματα. Θα το δούμε εμείς, θα το ψάξουμε και θα σας πούμε. Την υπέροχη Τζούλια. Και ήταν κόπος πολύς, βέβαια. Ένα χρόνο δουλεύαμε κάθε εβδομάδα κάποιες ώρες. Το οποίο της το λέτε και το γράφει. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Τζούλια Διαμαντοπούλου. Τζούλια Διαμαντοπούλου. Έλεγα την Τζούλια Διαμαντοπούλου. Συζητάγαμε μία φράση, την έγραφε. Μετά έλεγα, όχι Τζούλια, μήπως να το κάνουμε έτσι. Το συζητάγαμε μαζί. Αλλάζαμε μία λέξη, μία φράση, προσθέταμε, αφαιρούσαμε. Μαζί, συνεταιρικά. Και ήταν ένα θαύμα κι αυτό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που αρέσει. Τι είναι αυτά δώρα? Είναι εξτρά από αυτά που περιμένεις? Σαν να νομίζεις ότι εντάξει, ό,τι έγινε μέχρι τώρα και μετά σου έρχονται δωράκια. Ναι, δωράκια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχω ένα δώρο την παράσταση, ένα δώρο το βιβλίο. Έχω και άλλα πολλά. Ναι. Ένα, ας πούμε, απλό σύμπτωση ότι στο προσκήνιο παίζεται μια μετάφρασή μου του Γλάρου, του Τσέχοφ. Μια μετάφραση που έκανα 30 χρόνια την έφτιαχνα. Ναι. Γιατί την είχα φτιάξει μια φορά με τη συνεργασία της μαμάς μου που ήταν από τη Ρωσία. Πολύ νέα τότε. Έκανα μια πρώτη μετάφραση, την παίξαμε. Μετά μου ζητήσανε να την ξαναπαίξουμε με τον Κούρκολο, τον Αλεξανδράκη και την Γαλιντέα που έπαιξα και εγώ τότε. Λέω, για δέστε και τη μετάφρασή μου, πώς σας φαίνεται, μήπως την προτιμάτε από άλλες. Ναι. Α, λέει, είναι πολύ ωραία να την παίξω. Εγώ όμως τότε την είδα και δεν μου άρεσε. Ναι. Και την κάθισα και την ξανάκανα. Ναι. Μετά από αρκετά χρόνια μου ζήτησε τη μετάφρασή μου η Μπέτη Αρβανίτη, που είχε το σκηνοθέτη το Μαστοράκη τον Νίκο, ναι. Και μου λένε, θέλουμε τη μετάφρασή σου. Λέω, βέβαια. Αλλά την ξαναδιάβασα και δεν μ' άρεσε. Πλάκα κάνετε. Και ήταν πια 30 χρόνια που είχα κάνει την πρώτη. Την πέταξα αυτή και την ξανάκανα. Αλλά την ξανάκανα πια, τόσο πολύ χώθηκα μέσα, που είχα, ενώ δεν ξέρω ρωσικά, ξέρω πολύ λίγα, το διάβαζα το έργο, ειδικά αυτό το έργο, στα ρωσικά. Και άκουγα και την κάθε λέξη, τον ήχο της. Έψαχνα συγχρόνως, είχαν βγει και δύο πολύ καλές μεταφράσεις, μια αγγλέζικη και μια γαλλική, που είχαν βρει κάποιες λύσεις ενδιαφέρουσες. Και την ξανά έκανα εντελώς. Εν τω μεταξύ, η μετάφρασή μου είχε βγει στο κέντρο. Κυκλοφορούσε σαν βιβλίο. Πήγα κι εγώ στην κυρία επικεφαλής του κέντρου και της λέω, εγώ δεν μπορώ να κυκλοφορεί αυτή η μετάφραση, γιατί την έχω κάνει, δεν με αντιπροσωπεύει, την έχω κάνει εντελώς διαφορετική. Τι να κάνουμε, μου λέει, έχουμε βγάλει τόσα αντίτυπα. Λέω, δεν γίνεται, τα αγόρασα και τα πέταξα. Αλήθεια. Ναι. Πήγατε φορά, τα αναπομείνατε βιβλία και τα πετάξατε. Μου κάναν μια καλή τιμή. Καλά λίμωνο. Ναι. Και μετά βγήκε και αυτή που κυκλοφορεί τώρα. Τέτοιος άνθρωπος λοιπόν, είστε. Το γεγονός τώρα ότι ανέβηκε και αυτή η μετάφραση, είναι πολύ ωραία η παράσταση που γίνεται στο προσκήνιο. Και είναι και διάφορα άλλα. Έχω και κάτι βιβλία που είχαν εξαντληθεί και τώρα ξαναβγαίνουν. Έχω και ένα καινούριο βιβλίο που θα βγει το Μάρτιο, που είναι ένα παραμύθι. Γίνονται πολλά μαζί, πάρα πολλά. Προτάσεις για θέατρο, έτσι δεν είναι? Και προτάσεις για θέατρο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω εγώ δεν ξέρετε. Του χρόνου πώς θα είμαι. Όταν είσαι 87, δεν μπορείς να κάνεις σχέδια. Θα δούμε. Μπορεί να παίζετε και το ίδιο έργο ένα χρόνο σωστά, ακόμη. Μπορεί να ανέβει κάποιο άλλο. Μου λέει ο Κωνσταντίνος, έχω κάτι στο μυαλό μου, λέει, για σένα. Λέω, ρε παιδιά, δεν μπορώ να κάνω εγώ σχέδια. Δεν ξέρω τι, πού θα είμαι. Γιατί τώρα δουλεύω χωρίς να πολύ βλέπω. Βλέπω θαμπά. Αλλά μπορώ και περπατάω, αλλά με το μπαστούνάκι μου δυσκολεύομαι. Δεν ξέρω πώς θα είμαι του χρόνου. Χαίρομαι αυτά που προλαβαίνω να κάνω τώρα. Αυτό που λέτε, δεν μπορώ να κάνω σχέδια, και γελάτε. Ναι. Το γελάτε όντως? Αναγκαστικά. Τι άλλο να κάνω, να το κλαίω? Σωστά. Προσπαθώ να το πιστεύω ότι έχω ακόμη καιρό να κάνω. Πώς είναι, η μέρα έχει άλλη αξία, το κάθε τι έχει άλλη αξία? Γιατί όταν είσαι νέος κάπως είναι και λίγο δεδομένα. Όταν μεγαλώνεις, πώς είναι? Άλλη αξία. Ναι. Το ότι μπορείς και δουλεύεις, ας πούμε, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ναι. Η σχέση με τους ανθρώπους. Επίσης, κάποτε είχαμε μια μεγάλη κουβέντα με την κόρη του Κωστή,
που έλεγε ότι ό,τι φίλους έχεις τους κάνεις από μικρός, από το σχολείο. Ναι. Και έλεγα, όχι, εγώ τους υπέροχους φίλους τους κάνω μετά. Ναι. Δηλαδή, σε κάποια ηλικία έγινα πολύ φίλοι με το Φασουλή που λέγαμε. Ναι. Μετά, με το Θωμά το Μοσχόπουλο που ναι. είναι ο κατεξοχήν φίλος μου, είναι αυτός που έχει αναλάβει έχει και το θέατρό μου και το λειτουργεί. Αλλά πέραν αυτό, η Τζούλια Διαμαντοπούλου είναι ένας καινούριος, πάρα πολύ πολύτιμος φίλος. Και δεν είναι μόνο αυτή. Κάθε χρόνο η Πέγγι Στεφανίδου mm-hmm. που φτιάξαμε μαζί το εργαστήρι του θεάτρου. Η Πέγγι είναι καινούρια φίλια, τα καινούρια. Έχει κάποιο... Ναι, εντάξει, αλλά πάντως είναι στα... Αλλά μπήκε όταν ήμουν πια ναι. όριμη. Αυτή είναι υπέροχη φίλη ναι. και τους γνώρισα παλιά. Αλλά και άλλους έχω. Έχω και άλλους πολλούς. Όταν ανεβαίνεις στη σκηνή τώρα, ναι. σε σχέση με το όταν ήσουν νεότερη, δεν είναι το ίδιο συνέστημα. Δηλαδή, όχι. Τώρα το εκτιμάς παραπάνω, το βήμα-βήμα. Αυτό το θέλω να πω. Παραπάνω. Και το βήμα και το χρόνο. Ναι. Έχω αυτή την άλλη, μια διαφορετική σχέση με το κείμενο, με τους ναι. ηθοποιούς που είναι απέναντί μου. Είναι πολύ διαφορετικό και ναι. πολύ πιο ωραίο. Ναι. Έχετε γράψει στην κούπα δύο Μαρία ονόματα. Λεόν. Μαρία και Λεόν. Ένα όνομα είναι. Μαρία ένα Λεόν. Όνομα είναι. Λοιπόν, η Μαρία Λεόν είναι η γυναίκα που με φροντίζει. Α. Και όντας λίγο μισότυφλη και μισοκουτσένοντα, ας πούμε, χρειάζομαι μια φροντίδα. Η Μαρία εδώ και δύο χρόνια με φροντίζει καταπληκτικά. Δεν μπορεί να φανταστείτε πώς με φροντίζει. Αισθάνομαι ότι με αγαπάει πολύ και την αγαπάω πάρα πολύ. Mm. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μου. Και ωραίο που το λέτε κιόλας. Μα πώς να μην το λέω. Η Μαρία είναι καταπληκτική και της οφείλω πάρα πολλά πράγματα και το ξέρω. Βέβαια, εκτός από τη Μαρία, λέω, γελάω ότι όσο τη Μαρία έχω και τη Μαρούλα, γιατί η Μαρούλα είναι η γάτα μου. Και στο σπίτι όταν γυρνάω, με περιμένουν η Μαρία και η Μαρούλα. Έχω μια πολύ ωραία ιστορία για τη Μαρούλα, με τη Μαρία. Χωράει να την πω. Βεβαίως, φυσικά. Με τη Μαρία ή με τη Μαρούλα. Α, και με τη Μαρούλα και τη Μαρία λέμε τώρα. Μαρία το θέμα μας. Της αρέσει να τη λέω γιατί είναι πάρα πολύ αστεία. Η Μαρία πριν ασχοληθεί με μένα ήταν νοσοκόμος στον Ευαγγελισμό. Μια μέρα λοιπόν ήρθαν και της είπαν έχεις ένα καινούριο ασθενή να τον φέρουμε τώρα να τον αναλάβεις. Και της φέρανε έναν ασθενή που είχε κάτι μαλλιά μέχρι τη μέση του, κάτι γένια έτσι φοβερά. Που ήταν και πολύ βρώμικος, είχε κάτι μεγάλα μαύρα νύχια, το χάλι του είχε. Τον παρέλαβε λοιπόν η Μαρία αμέσως, τον ξούρισε, του ξούρισε τα γένια, του κόψε τα μαλλιά, του έκανε τα νύχια, τον έκανε φρόντισε. Μπάνιο και έγινε αγνώριστος. Και τότε ήρθε η κόρη του και λέει, τι τον έκανε στον μπαμπά μου. Λέει, τι τον έκανε, λέει, το περιποιήθηκα. Μα πώς τον έκανε έτσι, δεν μπορούσε να το γνωρίσει το πατέρα της αυτή. Και λέει η Μαρία, μα με συγχωρείτε, σαν παπάς ήταν. Και είπε η κόρη του, μα παπάς ήταν. Δεν είναι πολύ ωραία ιστορία. Όντως είναι ωραία ιστορία. Και πάντα χαίρομαι που είναι. Και γελάμε. Αχ, Θεέ μου, πάρα πολύ αστείο. Που έχετε και χιούμορ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την ώρα που μας αφιερώσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη Μαρία και μ' αρέσει. Όλα. Ελπίζω να μην σας κουράσαμε. Όχι, δεν με κουράσατε καθόλου. Τι. Παρεούλα, κάναμε εδώ πέρα ξένιαστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Να είστε πάντα καλά.